Ναι. Τα λέμε, ναι, ναι. Καλώς ναι. 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 Ακόμη δεν είμαστε. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έπεσα πάνω στην πρώτη υποψηφιότητα για Όσκαρ. Είναι ο Γιώργος Λάνθιμος με τον Ευθύμη Φιλίππου υποψήφιο για τον Αστακό. Ο πρώτος Έλληνας σκηνοθέτης μετά τον Κώστα Γαβρά. Είναι αγγλική ταινία. Τη λένε ξενόγλωση. Όχι. Κανονικό σενάριο, πρωτότυπο σενάριο, βεβαίως. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί μάλιστα ταινία και είναι και δύο πολύ άξιες συνεργάτες. Θα τα πούμε μετά. Σας αφήνω. Ναι. Ωραίο νέο. Λοιπόν, εμείς εδώ ξεκινήσαμε να λέμε τα δικά μας με την Κατερίνα Μαλαράκη που είναι σήμερα εδώ και δεν είναι μόνη. Είναι παρέα με καινούρια Λενόρ. Και λέω με καινούρια γιατί εγώ ας πούμε ειλικρινά να πω, δεν τα ήξερα. Εγώ ξέρω αυτό το κλασικό Λενόρ, το οποίο της έλεγα πριν, εμένα μου αρέσουν οι μεγάλες συσκευασίες, δεν θέλω να πηγαίνω κάτρις και λίγο σούπερ μάρκετ, προτιμώ να παίρνω δύο μεγάλα μπουκάλια και να ξέρω ότι δεν τελειώνουν εύκολα. Της λέω τόσο μικρό μπουκάλι να το πάρουμε, μου λέει αυτό, δεν είναι μου λέει μαλακτικό, λέω τι είναι καλέ αυτό. Είναι ενισχυτικό αρώματος, unstoppables λέγεται το καινούριο προϊόν. Θα να ρωτήσω κάτι, τα Λενόρ, τώρα χωρίς πλάκα, φημίζονται για τη μυρωδιά τους που δεν φεύγει, δηλαδή έτσι και πλύνεις και βάλεις μαλακτικό Λενόρ. Εγώ το μαλακτικό για τη μυρωδιά το παίρνω. Δεν θα πω ψέματα. Δεν το παίρνω για να μου κάνει μαλακά τα ρούχα. Περισσότερο. Μαλακά είναι τα ρούχα. Λοιπόν, το θέλω όμως, θέλω να αισθάνομαι ότι κάτι το οποίο το φοράω ή ξαπλώνω πάνω ή οτιδήποτε ευωδιάζει. Και ευωδιάζει όχι μόνο την πρώτη μέρα, και αυτή ήταν η διαφορά του με άλλα μαλακτικά. Και τη λέω, παιδί μου, τι ήρθες να μου πεις. Αυτό δηλαδή τι κάνει παραπάνω εδώ από αυτό. Μιλάμε... Είναι super special αυτό. Εδώ μιλάμε για εβδομάδες μυρωδιάς. Εβδομάδες. Ναι, βέβαια. Πού τι βγήκε αυτό στην αγορά και εγώ δεν μένουν στην ντουλάπα μας και μυρίζουν τα ρούχα καταπληκτικά. Και ειδικά τα αγαπημένα μας ρούχα που θέλουμε να τα φοράμε. Και θα τα ξαναφορέσουμε άλλη μια φορά με στη μόδα. Συνεχίζει και μυρίζει. Πέρλες. Ορίστε. Πόσο βάζω δηλαδή από αυτό. Βάζουμε αυτό το καπάκι, χρησιμοποιούμε το καπάκι σαν μεζούρα. Εννοείς ότι το βάζω μέσα με το καπάκι μέσα στον κάδο. Όχι, πετάω τις πέρλες μέσα στον κάδο, τα ρούχα από πάνω, το απορριπαντικό μου, το μαλακτικό μου και η πλύση. Κάτσε, κάτσε. Επειδή εγώ το μαλακτικό το βάζω για το άρωμα. Δεν έχουν τίποτα τα συντόνια μας, είναι μια χαρά και τα ρουχαλάκια μας. Δηλαδή, μπορώ, γιατί σου λέω εγώ το μαλακτικό το έχω για αρωματικό. Μπορώ να βάλω αυτό και να μου βγάλει μυρωδιά ή αν δεν έχει μέσα το μαλακτικό δεν θα μου βγάλει μυρωδιά. Χρειάζονται και τα δύο. Αυτό είναι ενισχυτικό αρώματος. Θα ενισχύσει το μαλακτικό από μόνο του. Μα το μαλακτικό μπορεί να βγάλει μυρωδιά. Τώρα μιλάμε ότι τα δύο μαζί φέρουν ένα αποτέλεσμα που δεν το έχουμε ξαναζήσει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Θες να έχεις μια δικιά σου μυρωδιά και να ξεχωρίσεις από μακριά και να λένε έρχεται η Ελένη, τη μύρισα. Το κάνεις λοιπόν και φτιάχνεις το συνδυασμό που σου αρέσει. Αυτό καταλαβαίνω. Πότε βγήκαν αυτά και εγώ δεν τα έμαθα. Φέτος κυκλοφορήσαν στην ελληνική αγορά. Πότε δηλαδή, για το Σεπτέμβριο και εγώ δεν το ξέρω. Δεν το έμαθες. Αυτό ήρθαμε να στο πούμε. Μου κάνει εντύπωση γιατί με πελάτησε, Ελενόρ. Γιατί σου είπα, έχουν πολύ έντονη μυρωδιά τα μαλακτικά τους και μου αρέσουν πολύ. Αλλά δεν το ήξερα αυτό. Λοιπόν, άρα το χρησιμοποιούμε με αυτόν τον τρόπο. Επιλέγει ο καθένας τρεις μυρωδιές είναι. Τρεις διαφορετικές μυρωδιές. Δεν έχει σημασία με ποιο μαλακτικό θα το συνδυάσουμε. Έχουμε το μαλακτικό που προτιμάμε. Το ενισχύουμε με μία από αυτές τις μυρωδιές και η σύνθεση των μεταξύ τους αρωμάτων φαίνεται εκπληκτικό αποτέλεσμα. Εγώ είμαι... Μπορεί έχω πάθει αιμονή. Μπορεί να τραβήξει και μυρωδιές έντονες. Ας πούμε, ρούχα που μπορεί να αφήνει κανείς στο εξοχικό του και κάνει ας πούμε τρεις μήνες, τα καλοκαιρινά, τα αφήνεις, λες άστα, μωρά τα μπλουζάκια θα τα βάλω. Όταν όμως πας να τα ανοίξεις σπίτι που δεν χρησιμοποιείται και πας μετά από πέντε μήνες, από την υγρασία, έχουν μια μυρωδιά υγρασίας. Βέβαια, βέβαια. Μα θα τους συμπεριφερθούμε σαν να τα πλένουμε, σαν να τα νευρώμικα. Ναι. Θα κάνουμε μια πλήση, θα χρησιμοποιήσουμε τα αρώματα που θέλουμε και θα έχουμε το αποτέλεσμα της ωραίας μυρωδιάς. Πολύ ωραία λύση. Πολύ ωραία λύση. Εδώ γιατί μου έχεις φέρει τόσα πολλά πράγματα. Για εξήγησέ μου. Το ζητούμενο είναι να μυρίζουν τα ρούχα που αγαπάμε ωραία. Και αυτό που θέλαμε σήμερα να δείξουμε είναι το πώς μπορούμε τα αγαπημένα μας ρούχα που τα φοράμε ξανά και ξανά. Ένα παντελόνι που η γραμμή του ξέρουμε ότι μας κολακεύει. Ένα φόρμα που έχει γίνει από τα αγαπημένα μας γιατί το φοράμε και πρωί και βράδυ. Τα συνδυάζουμε με καινούργιους τρόπους. Τα φέρνουμε στη μόδα και εξακολουθούμε και τα φοράμε και απολαμβάνουμε και το άρωμά τους. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τρία προϊόντα, ναι. Τρεις μυρωδιές. Το προϊόν είναι ίδιο. Τρεις διαφορετικές μυρωδιές υπάρχουν φαντάζομαι σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Στα μαλακτικά Λενόρ, που δεν είναι το θέμα μας σήμερα, αλλά επειδή είπαμε, επειδή είμαστε πελάτες και το στηρίζουμε το Λενόρ γιατί μας αρέσει, πόσες διαφορετικές μυρωδιές υπάρχουν. Και είσαι ο άνθρωπος ο οποίος αρέσει να αλλάζεις ή θέλεις να ξέρεις ότι... Ας πούμε, δανείζομαι το αγαπημένο μου, είναι το μπλε, είναι αυτό, είναι κάποιο και με αυτό πορεύομαι. Κοίτα, εγώ η αλήθεια είναι, είμαι ο άνθρωπος του συγκεκριμένου αρώματος. Δηλαδή, κολόνια φοράω νομίζω την ίδια από τα φοιτητικά μου χρόνια. Αλήθεια. Και μάλιστα κάποια στιγμή που είχα μάθει ότι θα σταματήσει η εταιρεία να τη βγάζει, έτρεξα να πάρω μπουκάλια. Τα έχω κάνει κι εγώ. Και έβαζα τον αδερφό μου να φέρει από το εξωτερικό και φέρω μου εξτρά να έχω κτλ. Στα Λενόρ, στο μαλακτικό μου, εγώ προτιμώ το χρυσό. Είμαι του χρυσού. Α, γι' αυτό μου φέρεις σε μαλακτικό μόνο χρυσά. Είμαι του χρυσού, μου αρέσει. Είναι πιο έντονο, είναι λίγο πιο μυστηριώδες νομίζω σαν άρωμα.
Και η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά τον μπλέκω και με αυτό. Κάνω το συνδυασμό αυτών των δύο. Ναι. Εμένα πάλι στα μαλακτικά, στα Λενόρ, επειδή μου δίνει πολλές επιλογές, παίρνω δύο διαφορετικά μπουκάλια κάθε φορά. Έχω πάντα το αγαπημένο μου, δεν θα σου πω τώρα, γιατί υπάρχει ενδεμιστικό, αλλά δεν θέλω να παρασύρω για κανένα στο συγκεκριμένο, είναι θέμα μυρωδιάς του καθενός τι του πάει. Εμένα μου αρέσουν όλα. Έχω ένα που είναι το λατρεμένο μου, που θα το πάρω κάθε φορά όταν θα πάω να πάρω τα δύο μεγάλα μπουκάλια, αλλά στο άλλο θέλω και την αλλαγή, γιατί λέω μπορεί να το βαρεθώ. Να μην έχω και το άλλο, να το δοκιμάσω, σωστό, να κάνω μια αλλαγή τις επόμενες δύο εβδομάδες. Στα πλησίματά μου. Εγώ τα δοκίμασα και κατέληξα, τα είχα δοκιμάσει όλα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι 5 διαφορετικά στην αγορά. Μπορεί και παραπάνω. Μπορεί και παραπάνω, ναι. Μπορεί και παραπάνω. Μάλιστα, λοιπόν. Εμπλουτίζεται συνέχεια. Εγώ μπορώ να έχω μία γραμμή να δώσω σε μία πρώτη φίλη τα τρία διαφορετικά αρώματα. Δηλαδή το ίδιο προϊόν. Πώς είπαμε ότι λέγεται, Λενόρ Κάτ. Unstoppables. Πώς θα το λέμε, μωρέ, αυτό. Πώς θα έχουν αυτά τα δύσκολα. Θα πάνε να πει τώρα η μάνα μου ένα unstoppable. Πώς θα το πει αυτό, είναι δύσκολο. Θα πει, θέλω τις πέτρες. Το Λενόρ το μια σταλίτσα με τις πετρούλες μέσα που έχει ενισχυτικό αρώματος. Και δεν θα τον μπερδέψετε στο ράφι γιατί είναι τόσο μικρούλικο που δεν θα σας θυμίσει τα μεγάλα μαλακτικά Λενόρ. Ούτε καν αυτό που το λες και μικρό μπουκάλι. Καλάκι. Είναι μια σταλίτσα, θα το δεις και θα λες τι να είναι αυτό, κάτι καλλιντικό είναι. Λοιπόν, είναι καλλιντικό για τα ρούχα μας, με τον δικό του τρόπο. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε για τη φίλη μου τώρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σου κοριτσάκι μου, το όνομά σου. Ελένη. Ελενίτσα, για προϊόντα για σένα με διαφορετικά αρώματα και τα τρία. Πολλά φυλάκια από το Λενόρ με πολύ αγάπη. Εσύ, με μικρό παιδί, πόσα πλυντήρια βάζεις την εβδομάδα? Εγώ βάζω 4 την εβδομάδα. 4 την εβδομάδα. Εσύ, Γρηγόρη, πόσα επίσημα σου λέει η γυναίκα σου, γιατί είμαι σίγουρο ότι πετάει για κανένα δυο ακόμα ανεπίσημα. Επίσημα 15, φτάνουμε τα 30. Τι είσαστε και βάζετε 15. Τέσσερις άνθρωποι είσαστε. Είναι τρελή γυναίκα μου, δεν φταίνε τα ρούχα. Αχ, τι να πω. Δώστε μου μια επόμενη γραμμή να δώσω παρακαλώ άλλα τρία υπέροχα προϊόντα. Το ολοκένουργιο προϊόν που μόλις έβγαλε η εταιρεία Λενόρ που όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, καλησπέρα. Το όνομά σου? Στεφανία λέγομαι. Από? Από Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και εσύ το ίδιο δώρο. Τρία διαφορετικά αρώματα. Τρεις διαφορετικές συσκευασίες στο ίδιο προϊόν. Πολλά φιλάκια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Κατερίνα μου, καλό είναι που ήρθες και μας έμαθες και κάτι καινούριο. Γιατί να, εγώ σου λέω που γυρίζω παντού, μυρίζω τα πάντα. Ειδικά όταν έχει μυρωδιές. Όχι, δεν το είχα. Μπορεί να το είχα δει και να μην το είχα καταλάβει. Γιατί το είναι πολύ μικρό μπουκάλι. Ψάχνεις για τα μεγάλα μπουκάλια, για τις συσκευασίες. Είπα, εγώ δεν αγοράζω αυτή τη συσκευασία. Εγώ πάω, δεν θα πω πού, και παίρνω τις πολύ μεγάλες επαγγελματικές τους τόσες. Οπότε πού να το πεις? Δεν έχουμε χρόνο να τρέχουμε κάτι και λίγο στο σούπερ μάρκετ. Τώρα πρέπει να πάμε όμως και τα καθαριστικά γενικότερα όλα να είναι σπίτι. Δεν είναι τροφές που χαλάνε. Είναι καθαριστικά. Όλα στη θέση τους. Σωστό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ.